Κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι η πρώτη μου επίσκεψη στον χώρο αυτό. Έχω μείνει εντυπωσιασμένος από την ποιότητα των υποδομών και για ακόμα μια φορά ευνηδιασμένος από το γεγονός ότι δημόσια περιουσία παρέμενε αναξιοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι ότου αποφασίσουμε να συγκεντρώσουμε τις υπηρεσίες του Υπουργείου σε αυτόν τον χώρο και να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια πραγματικά εντυπωσιακή κρατική υποδομή. Ήθελα σήμερα να βρεθώ μαζί σας για να συζητήσουμε τις προτεραιότητες της μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά και για να σας συγχαρώ ειλικρινά για το έργο το οποίο έχετε επιτελέσει όλους αυτούς τους μήνες από τότε που επανασυστήθηκε στο Υπουργείο. Είναι ένα σπουδαίο έργο, ένα έργο το οποίο έχει φέρει, όπως είπε και ο Υπουργός, μετρήσιμα αποτελέσματα. Καταρχάς, ως προς την μείωση των μεταναστευτικών ροών. Από τις 72.000 που ήταν το 2019, μειώθηκαν σε περίπου 15.000 το 2020 και έχουν περιοριστεί στις μόλις 2.500 το πρώτο τετράμινο του 2021. Μια εντυπωσιακή μείωση, η οποία νομίζω ότι έχει γίνει και απόλυτα αντιληπτή, πρωτίστως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία έχουν διαχρονικά υποστεί και τις συνέπειες του μεταναστευτικού προσφυγικού προβλήματος. Το δεύτερο το οποίο θέλω να τονίσω, αναφέρθηκε σε αυτό ο Υπουργός, είναι το γεγονός ότι έχουν μειωθεί σημαντικά οι χώροι φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών σε ολόκληρη την χώρα. Από τις 121 στις 37 τώρα, έτσι δεν είναι, 37, ενώ έχει μειωθεί και ο αριθμός προφανώς των προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενούνται σε αυτές τις δομές. Κατά σχεδόν 50%, έχοντας ταυτόχρονα επιταχύνει σημαντικά και τη διαδικασία χορήγησης ασύλου. Και βέβαια θέλω να σταθώ ειδικά σε μια πτυχή της πολιτικής μας που έχει έναν πολύ σημαντικό ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Είχαμε αναλάβει την δέσμευση να ασχοληθούμε ειδικά με το ζήτημα των ασυνόητων ανηλίκων. Εξού και συστήσαμε την ειδική γραμματεία της οποίας προείσταται η κυρία Αγαπηδάκη και εκεί πιστεύω ότι τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, όχι μόνο ως προς τη μείωση των ασυνόητων παιδιών που φιλοξενούνται στην πατρίδα μας, αλλά κυρίως ως προς τις συνθήκες στις οποίες αυτά φιλοξενούνται. Δεν υπάρχουν πια απροστάτευτα παιδιά τα οποία να στιβάζονται σε ζούγκλες τύπου Μόριας στα νησιά μας. Όλα τα ανήλικα φιλοξενούνται σήμερα σε ξενώνες και βέβαια έχει καταργηθεί και με νομοθετική ρύθμιση το μέτρο της προστατευτικής φύλαξης που δυστυχώς κρατούσε ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στα αστυνομικά τμήματα. Ο Εθνικός Μηχανισμός Επίγουσας Ανταπόκρισης τους προσφέρει σήμερα άμεση βοήθεια και φιλοξενία. Και για να το πω διαφορετικά, τα χαμόγελα των παιδιών λίγο πριν πετάξουν και ξαναβρούν τους δικούς τους στην Ευρώπη δεν έφεραν μόνο τα συγχαρητήρια της Κομισιόν στο Υπουργείο, στην ελληνική κυβέρνηση. Οι πτήσεις αυτές πιστεύω ότι φέρνουν και τα δικά μας χαμόγελα, καθώς ήμασταν συνεπείς σε μια δέσμευση την οποία αναλάβαμε απέναντι στους πιο ευάλωτους και σε αυτές τις υψηλές απαιτήσεις που είχαμε θέσει, πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε με απόλυτη επάρκεια. Από την πρώτη στιγμή με τον Υπουργό είχαμε συμφωνήσει σε μια πολιτική 6 σημείων. Προστασία των συνόρων σε στεριά και θάλασσα, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές η θάλασσα έχει σύνορα, άμεσος διαχωρισμός προσφύγων και οικονομικών μεταναστών, επιστροφή αυτών που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, κλειστές και ελεγχόμενες δομές, διαφάνεια στις μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες εμπλέκονται στη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος, δικαιοσύνη στις παροχές προς όσους παραμένουν στη χώρα, αλλά και μια συγκροτημένη πολιτική ένταξης για όσους έχουν αποκτήσει δικαίωμα παραμονή στη χώρα μας, καθώς έχουν γίνει δεκτές
οι αιτήσεις ασύλου τους. Και πιστεύω ότι η πολιτική αυτή κινείται ακριβώς στο σημείο που τέμνεται η εθνική κυριαρχία και η διεθνής νομιμότητα με τον ανθρωπισμό και με τα δικαιώματα των προσφύγων. Είναι πάντα εύκολα τα απλοϊκά συνθήματα και οι αόριστες καταγγελίες, αλλά πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση ενός τόσου σύνθετου προβλήματος επί του πεδίου. Άλλωστε αυτό διαπιστώνουν και όλες οι εκθέσεις της Frontex, η οποία επιχειρεί δίπλα στους Έλληνες στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Άλλο λοιπόν οι εντυπώσεις και τα λόγια και άλλο η ουσία και οι πράξεις για το μεταναστευτικό. Πολύ περισσότερο όταν αποδεδειγμένα πια σε αυτό το μέτωπο οδρούν οργανωμένες συμμορίες διακινητών, κυκλώματα που δυστυχώς συχνά καλύπτονται από κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις ύποπτης προέλευσης. Και βεβαίως, όταν η Τουρκία επιμένει να μην τηρεί τις δεσμεύσεις της έναντι της Ευρώπης, θα μπορούσε όμως έστω και τώρα να δείξει ότι εννοεί όσα λέει, με πρώτο βήμα να δεχθεί επιτέλους τους 1.450 ανθρώπους για τους οποίους έχει τελεσίδικα κριθεί πως δεν δικαιούνται άσυλο και πρέπει να επιστρέψουν από εκεί όπου έφυγαν. Επίσης με τον Υπουργό έχουμε συζητήσει πολύ την πολιτική της Ελλάδος και την συμμετοχή μας στον Ευρωπαϊκό Διάλογο για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου και μάλιστα θέλω να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου για το γεγονός ότι έχει διαμορφωθεί ένα κοινό μέτωπο των χωρών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και διατυπώνουν με ένταση, πιστεύω, και με πειθό το επιχείρημα ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να σηκώνουμε το βάρος μιας πρόκλησης που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό και οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στο δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών σε όλους και ασφαλώς την επικαιροποίηση και των διαδικασιών ασύλου που απαιτεί προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Ήδη είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι στα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μετά από επίπονες προσπάθειες, ιδρύονται, πια δημιουργούνται, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο, νέες εγκαταστάσεις με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές. Στην ΚΟ επεκτείνεται η υφιστάμενη εγκατάσταση με τις ίδιες προβλέψεις. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι που από ό,τι αντιλαμβάνουμε έχουμε και θετικές εξελίξεις και ως προς το κέντρο υποδοχής, το καινούριο κέντρο υποδοχής της Λέσβου. Είναι μια έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδος, αλλά πιστεύω ότι είναι και ένα έμπρακτο δείγμα της εμπιστοσύνης που υπάρχει ακριβώς λόγω της προόδου που η χώρα μας έχει επιδείξει σε αυτόν τον τομέα. Και βέβαια, κλείνοντας, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη νέα εθνική στρατηγική ένταξης, αγαπητή Σοφία, όσων θα παραμείνουν, ένα σχέδιο που περιλαμβάνει προσαρμογή, ελληνομάθεια, ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι είναι βήματα τα οποία θα βελτιώσουν τη ζωή των προσφύγων, θα διευκολύνουν τη συνύπαρξή τους με τους Έλληνες συμπολίτες μας, μειώνοντας περιστατικά βίας και κυρίως καταργώντας ξεπερασμένα στερεότυπα. Γιατί ο λαός μας μπορεί τις απειλές να μην τις δέχεται, αλλά τους νέους φίλους μας ξέρει να τους υποδέχεται. Και γι' αυτό και είναι σημαντική απόφαση ο Ελαιώνας να μετατραπεί σε Εθνικό Κέντρο Ένταξης. Κλείνω ευχαριστώντας ακόμα μια φορά όλους εσάς, αλλά και κάποιους οι οποίοι δεν είναι σήμερα εδώ μαζί μας και αναφέρομαι στους αληθινούς πρωταγωνιστές της φύλαξης των συνόρων μας, τους συνοριοφύλακες, το λιμενικό σώμα, αλλά φυσικά και τις ευθύνσεις ασύλου, το δυναμικό ολόκληρο του Υπουργείου. Θέλω να ξέρετε ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα σας, καθώς δίνετε τις μάχες σας, είτε στα κύματα του Εύρου, είτε στα κύματα του Αιγαίου, είτε στον Εύρο, είτε μέσα στις δομές,
στις υπηρεσίες, υπηρετώντας την πατρίδα, βοηθώντας ανθρώπους. Θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε τρόπους να σας ενισχύουμε τόσο σε μέσα όσο και σε προσωπικό, γιατί η αποστολή σας είναι κυριολεκτικά εθνική και τίποτα από όλα αυτά, από τα πολλά που έχουν γίνει, δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την αίσθηση καθήκοντος που δηλώνει η σημερινή σας καθημερινή στάση και δράση. Και να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι όλοι οι Έλληνες εκτιμούν την προσφορά σας, αισθάνονται περήφανοι για αυτήν και εκ μέρους τους λοιπόν θα σας δώσω και πάλι πολλά συγχαρητήρια για τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει αυτούς τους 15 μήνες στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.